Λοιπόν, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε το επάγγελμά σας. Θα έχετε απέναντί σας, λοιπόν, έναν από τους πρωταγωνιστές στη φετινή πορεία της ΑΕΚ, τον Χρήστο Αραβίδη. Έτσι, λοιπόν, σήμερα δεν κάνω εγώ τις ερωτήσεις, αλλά οι σπουδαστές δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Όμηρος. Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Β' κατηγορία, αλλά σε κάθε αγώνα της ο κόσμος δίνει βροντερό παρόν. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, σου δίνει ικανοποίηση, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις, τι ακριβώς? Χαίρομαι που υπάρχει αυτός ο κόσμος στο γήπεδο, χαίρομαι που κάθε αγωνιστική βλέπω περισσότερο κόσμο. Αυτό πάει να πει ότι επιβραβεύουν και την πορεία μας και την προσπάθειά μας. Πιστεύουν στην ομάδα, πιστεύουν στο καινούριο χτίσμα και μας δίνουν σίγουρα δύναμη να μπορέσουμε να δουλεύουμε παραπάνω στις προπονήσεις και γενικότερα για να μπορούμε να φτάσουμε την ομάδα πιο γρήγορα στο στόχο της. Ο φιλάθλος της ΑΕΚ την ΑΕΚ την έχει σαν ιδέα στο μυαλό του. Πηγαίνει στο γήπεδο για να δει την ομάδα του, δεν πηγαίνει για να δει ούτε τις ομάδες τις άλλες, ούτε ομάδες β' εθνικής, τίποτα. Πηγαίνει, έρχεται για να δει την ομάδα του, να υποστηρίξει την ομάδα του. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και μην ξεχνάμε, εντάξει, ότι η ΑΕΚ έχει γεμίσει, τα γήπεδα της θα γεμίζει παραδοσιακά. Θυμόμαστε και τις χρονιές που ήταν, τις πρώτες χρονιές που ήταν ο Νικολαίδης πρόεδρος. Με παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό που ήταν 65.000 κόσμος μέσα. Θυμόμαστε παιχνίδια όπως με τη Μίλαν που ήταν γεμάτο γήπεδο. Ανθρώποι που δεν πιστεύαν ότι θα γεμίσει γήπεδο η ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι το γεμίζει. Είναι παραδοσιακά μεγάλη ομάδα και όποιος δεν το πιστεύει αυτό δεν είναι ΑΕΚ, εντάξει. Απλό. Θα προτιμούσες να φορέσεις τη φανέλα με το εθνόσημο ή να παίξεις εξωτερικό, σε μήμα του εξωτερικού, τι από τα δύο? Να παίξεις την εθνική, με διαφορά. Γιατί? Γιατί για μένα τώρα προσωπικά, έτσι, όλοι, για όλους είναι τιμή μεγάλη. Εγώ έχω υπάρξει, ας πούμε, αρχηγός σε όλες τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες, θα είναι κρίμα να μην παίξεις την τελευταία, καταλαβαίνεις, έτσι. Είναι θέμα γοήτρου. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια, σύν αυτόν τον τρίτο, θεωρώ ότι κάνω καλές χρονιές και είμαι σίγουρος πως η ΑΕΚ θα μου δώσει το βήμα παραπάνω για να μπορέσω να πάω πιο εύκολα στην εθνική. Τώρα το πότε θα συμβεί αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν είναι και στο χέρι μου. Αλλά στο χέρι μου σίγουρα είναι να συνεχίσω να πηγαίνω καλά. Στο χέρι μου είναι σίγουρα να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει και να φτάνει στους στόχους της και μέσα από την ομάδα πιστεύω ότι όχι μόνο εγώ θα κερδίσω. Έχω δει και άλλα παιδιά τώρα που πήγαν από τη δικιά μου την ομάδα, αλλά άλλους δύο συμπαίκτες μου να παίρνουν συμμετοχές. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μου η σειρά. Να μου πεις ποιες είναι οι θυσίες που έχεις κάνει για να εκπληρώσεις τους στόχους σου και τι δυσκολίες συνάντησες. Θυσίες άπειρες στη δική μου την περίπτωση. Mm-hmm. Από εκδρομές, από σχολικά πάρτι που πηγαίνανε όλοι, από την πενταήμερη που όλοι θυμάστε και όλοι θα θυμούνται. Αλλά να ξέρετε κάτι, εγώ σαν προσωπική εμπειρία θεωρώ ότι κάποιος όταν έχει ένα τόσο μεγάλο στόχο πρέπει να θυσιάσει πράγματα για να καταλάβει το πόσο ωραία θα νιώσει όταν θα φτάσει κάπου. Και να πει ότι άξιζε τον κόπο. Εντάξει, ορισμένοι θα θεωρούν ότι οι ποδοσφαιριστές γενικότερα, λέω γιατί είναι ο κλάδος μου, έτσι, δεν λέω οι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές γενικότερα ζουν, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα, βγάζουν εύκολα χρήματα, κάνουν εύκολη ζωή, έχουν γυναίκες, έχουν ξενύχτια. Εμάς μας βάζουν όλοι στο ίδιο καζάνι. Καταλαβαίνεις? Ναι. Όλοι δηλαδή είναι αγράμματοι, όλοι είναι γυναικάδες, όλοι είναι, παίρνουν εύκολα λεφτά και τα χαλάνε πολύ εύκολα. Όλοι, ας πούμε, δεν νοιάζονται για την οικογένειά τους και τους νοιάζει μόνο εαυτός τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω, τα παιδικά σου χρόνια. Ποιον αθλητή είχες ως πρότυπο? Ως πρότυπο, δηλαδή, αφήσε το δωμάτιό σου να το θυμάσαι. Είχα τον Νικολαίδη και τον Κωστή. Τελευταίες που μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή. Είχα και ποιον άλλον, είχα και το Σαραβάκο με την εθνική. Είχα αφήσει τέτοιες.
δικιά σου οικογένεια κάποια στιγμή. Σύντομα θέλεις. Σύντομα δεν ξέρω. Μικρός είναι, ρε παιδιά, ακόμα αφήστε το παιδί. Σύντομα δεν ξέρω. Για να βάλω και εγώ όλους τους ποδοσφαιριστές στο ίδιο καζάνι, παντρεύονται νωρίς. Σύντομα, ναι, παντρεύονται νωρίς και χωρίζονται νωρίτερα όμως. Έχουν παντρευτεί, έχουν χωρίσει μάλλον και μετά παντρεύονται. Έτσι γίνεται συνήθως. Παραδοσιακά, ας πούμε, θεωρώ και θα ήθελα στη δική μου ζωή, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί, να παντρευτώ μία φορά. Να κάνω μία φορά οικογένεια και με αυτή να μείνω. Εγώ δηλαδή είμαι συμβασμένος με την ιδέα ότι κάθε μέρα θα πηγαίνω στο γήπεδο 6-7 ώρες. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Κάτι διαφορετικό να κάνω. Χωρίς να σημαίνει ότι αν αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, υπάρχει κάτι και δεν μπορέσω να το κάνω, θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω προς Θεού. Απλά είναι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Εμένα η ζωή μου, ας πούμε, στην πορεία της είναι παράλληλη, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο. Έτσι, και είμαι δίπλα. Θέλω να αναπνέω χόρτογο. Αυτό. Είσαι παραδοσιακός άνθρωπος και κατά πόσο το απαιτεί ο χώρος που εργάζεσαι? Καλά, ο χώρος δεν νομίζω ότι απαιτεί κάτι τέτοιο. Παραδοσιακός, ναι, έχω ορισμένα στοιχεία στο χαρακτήρα μου και στην προσωπικότητά μου και στη ζωή μου, τα οποία τα λειτουργώ με τον παραδοσιακό τρόπο. Εντάξει, δεν ξέρω αν το θεωρείτε παραδοσιακό, πάντως εγώ ξέρω να κρατάω το λόγο μου ακόμα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ήταν για ένα παιδί να συνδυάσει το σχολείο με το ποδόσφαιρο και την αγάπη του γι' αυτό. Όποιος αρχικά αθλείται και αθλείται από κάποια στιγμή και μετά επαγγελματικά, έχει βιώσει κάτι πολύ δύσκολο. Το να μπορέσει να συνδυάσει το σχολείο με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό κυρίως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Περάσανε χρονιές που από τους 8 μήνες διδακτικής ύλης πήγαινα τους 3, γιατί έλειπα με τις εθνικές ομάδες, με τις μικρές ομάδες, με την ομάδα μου. Δεν πήγα σε αθλητικό σχολείο εγώ, που το αθλητικό σχολείο δίνει κάποια προνόμια στο παιδί και στον αθλητή. Και αυτό δυσκόλεψε την προσπάθειά μου. Παρ' όλα αυτά, τελείωσα και το λύκειο κανονικότατα. Έβγαλα και αρκετά ικανοποιητικά μόρια. Είχα και κάποια συνμόρια, λόγω του ότι βγήκαμε στην Ευρώπη σε μια πολύ καλή θέση και είχαμε παραπάνω μόρια. Πέρασα σε μια σχολή στην Ιατρική Αθηνών που ήθελα. Δεν πήγα ποτέ, γιατί δεν πρόλαβα. Πήγαινα δηλαδή, δεν έχω υπάρξει, ας πούμε, κανονικός φοιτητής. Τουλάχιστον όμως είχα κάτι το οποίο θα μπορούσε να με εξασφαλίσει σε περίπτωση που στα 19-20 μου χρόνια έβλεπα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γιατί στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, όπως ξέρει και η Χριστίνα, κυριότερο ρόλο παίζει η υγεία. Όταν έχεις υγεία μπορείς να προχωρήσεις. Όταν δεν έχεις υγεία δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και επειδή την υγεία δεν είναι απόλυτα στο χέρι μας, έπρεπε να έχουμε και τον backup. Το backup εγώ το είχα, δεν το ακολούθησα γιατί πήγα καλά, δόξα τω Θεώ. Η Δεσποινή Σμυρτό. Α, να τι, εκεί είναι. Θεοδωροπούλου. Λείπει για αυτή. Εσύ την ξέρεις, Θεοδωροπούλου, τα λέτε καλά, ε. Εγώ τα χειρότερα μου χρόνια τα πέρασα στη Θεσσαλονίκη. Που πήγα με γεμάτες χρονιές και δεν έπαιξα καθόλου. 2 χρόνια κιόλας. 2 χρόνια για μένα, ας πούμε, με τόσες θυσίες, τόση προσπάθεια, το να μην παίζω κάπου που θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι άξιζα να παίζω και να πάρω παραπάνω ευκαιρίες τουλάχιστον, είναι σαν ένας πρόωρος θάνατος, ας πούμε. Και πέρασα δύσκολα, αλλά σίγουρα δεν είναι η μόνη δυσκολία. Το σημαντικό είναι να βγαίνεις δυνατός και να μην τα παρατάς, γιατί το όλο γεγονός ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα σοβαρά και δύσκολα στην πορεία σου, πρέπει να σε κάνει δυνατό και να σε κάνει, όπως αυτό που είπα στο φίλο μας από εκεί, να μην χάνεις το στόχο σου. Να ξυπνάς την επόμενη μέρα, να ξεχνάς τι πέρασες την προηγούμενη και να θυμάσαι το τι είχες στο μυαλό σου πριν 2 χρόνια, που ήσουν καλά. Χρήστο, θα ήθελα να σου θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους. Ποια είναι η σχέση σου μαζί τους και αν έχει υποθεί κάτι στο παρελθόν που να σε έχει ενοχλήσει? Θεωρώ ότι εσύ κάνεις τη δουλειά σου, εγώ τη δική μου. Θα γράψεις κάτι παραπάνω, όπως και εγώ θα πω κάτι παραπάνω κάποια στιγμή. Από εκεί πέρα, εγώ γενικότερα με την πλειοψηφία, ας πούμε, των δημοσιογράφων έχω μία καλή σχέση. Έτσι, δεν έχω ξεπεράσει τα όρια. Δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια προς εμένα. Θέλω κυρίως όμως να κρίνομαι για αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στο γήπεδο. Γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, δεν έχω
και τα παραπάνω, γι' αυτό κιόλας φροντίζω να, και να σέβομαι τον κάθε δημοσιογράφο και να σέβομαι, ας πούμε, και τη δραστηριότητά του, ας πούμε, στην εφημερίδα, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Έχει συμβεί τώρα το εξής, και είναι και πρόσφατο, για να σας το πω. Κάποιου, ο πατέρας, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Σήμερα ήτανε, αύριο μαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Σε 4 εβδομάδες τον έχασε. Τις 4 εβδομάδες που πέρασε, δεν ήτανε καθόλου καλός. Σε τίποτα. Είναι ήδη κλειστός χαρακτήρας. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Κι όμως, οι δημοσιογράφοι γύρω-γύρω, έχοντας μια λανθασμένη εικόνα του όλου γεγονότος, που εγώ δεν κατακρίνω ούτε τους δημοσιογράφους ούτε κανέναν. Ξέρω και λέω ότι ο δημοσιογράφος γράφει αυτό που βλέπει. Δεν μπορεί να μπαίνει ο δημοσιογράφος κανένας στη ζωή και να το ρωτάει, έχεις κάτι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θεωρώ όμως ότι οι δημοσιογράφοι μαθαίνουν τα πάντα, γιατί ξέρετε ότι, και θα μάθετε μάλλον τη δουλειά σας, θα υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι που θα έρχονται να σας λένε πράγματα. Το θέμα είναι εσείς να διασταυρώνετε αυτά που σας λένε, για να μην γράφετε βλακίες και να μην σας εκθέτουν τρίτα άτομα, γιατί εσείς πρέπει να έχετε τη γνώμη και την προσωπικότητα όταν θα παίρνετε το στυλό ή όταν γράφετε στον υπολογιστή. Αυτά απορροφούνται από το όνομά σας.